Δύο φορές το χρόνο το Υπουργείο Παιδείας οργανώνει τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Οργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και έχουν κοινή οργάνωση με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δύο φορές λοιπόν το χρόνο, στις 13 περιφέρειες της χώρας, οργανώνονται περιφερειακές επιτροπές εξετάσεων πιστοποίησης, όπου εξετάζονται όλοι οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΠ που αποφύτησαν τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις ειδικότητες. Για την φετινή περίοδο, που έχει ονομαστεί πρώτη περίοδος του 2011, η πιστοποίηση ξεκινάει τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου, και τελειώνει για την περιφέρεια Πελοποννήσου στις 6 Οκτωβρίου. Εξετάζονται 34 διαφορετικές ειδικότητες στο θεωρητικό μέρος και 28 διαφορετικές ειδικότητες στο πρακτικό μέρος. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι οι ώρες εξετάσεων. Για πρώτη φορά φέτος καθορίσαμε το πρακτικό μέρος να εξετάζεται το μεσημέρι και συγκεκριμένα όλοι οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι εδώ από τις 1.30, 2 ώρα ξεκινάνε οι εξετάσεις έως τις 5 το απόγευμα και ακολουθεί το θεωρητικό μέρος όπου στις 5.30 θα πρέπει να είναι πάλι εδώ στο εξεταστικό κέντρο για τις 6 ώρα ξεκινάνε οι εξετάσεις του θεωρητικού μέρους. Κάθε εξέταση περιλαμβάνει όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες όπου είχαν αποκτήσει καταρτιζόμενοι κατά τη φοίτησή τους στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΠ της περιφέρειας. Το δε πρακτικό μέρος εξετάζεται από την Εμελή Πρακτική Επιτροπή, Εξεταστική Επιτροπή, σύντο τεχνικό βοηθητικό προσωπικό. Το δε θεωρητικό μέρος εξετάζεται από θέματα τα οποία έρχονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που είναι στην Αθήνα. Συνήθως αποτελέσματα έρχονται μετά από 2 μήνες, αφού προωθούν τα γραπτά στατίστικα βαθμολογικά κέντρα και γίνει η διασταύρωση των στοιχείων. Εκεί λοιπόν μπορούμε στη συνέχεια θα μας επιστρέψουν στις έδρες των περιφερειών και εκεί θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Είναι ακόμα πολύ νωρίς όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των αποτελεσμάτων. Φυσικά σε άλλες ΠΕΠ η εξέταση μπορεί να προχωρήσει και στις 13 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση η εξέταση είναι η κορυφαία διαδικασία που οργανώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Είναι εκεί που πιστοποιούνται όλες οι γνώσεις, οι επιστημονικές, οι τεχνικές, οι πρακτικές, όπου οι καταρτιζόμενοι τα 2 προηγούμενα χρόνια, 4 εξάμηνα φοίτησης, απέκτησαν κατά την κατάρτισή τους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τους δίνει μία σειρά από δικαιώματα, τα οποία τα βοηθούν αύριο στην επαγγελματική τους ζωή να έχουν μία εξέλιξη. Θα σας πω μερικά. Όποιος είναι διπλωματούχος του ΝΙΕΚ, καταρχήν οι 54 ειδικότητες έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Που σημαίνει ότι μπορεί να ανοίξει τη δική του επιχείρηση στο δικό του κατάστημα, στην πόλη του, στην περιοχή του ή στην περιφέρεια. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το δημόσιο, με τους οργανισμούς του δημοσίου, μοριοδοτείται με 150 μόρια σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΒ. Πέρα από ότι τα δίδακτα στα δημόσια ειδικά είναι πολύ χαμηλά και υπάρχει και πρόγραμμα χρηματοδότησης των διδάκτρων μέσα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινωνικά κριτήρια βέβαια, και σύν το ότι μπορούμε να τους επιδοτήσουμε και την πρακτική τους άσκηση. Είχα προτείνει μία ειδικότητα, τεχνικός αερίων καυσίμων. Την είχα προτείνει στοχευμένα. Γιατί την εποχή εκείνη είχε σχεδιαστεί ο αγωγός του φυσικού αερίου από τους Αγίους Θεοδόρους προς τη Μεγαλόπολη, περνώντας σχεδόν από όλες τις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου, συν το εργοστάσιο το καινούριο στη Μεγαλόπολη των 800 ΜΒ συνδυασμένου κύκλου. Σήμερα λοιπόν, στην πιστοποίηση που ξεκινά από Δευτέρα, πιστοποιούνται οι πρώτοι τεχνίτες φυσικού αερίου. Έχουν δηλαδή προετοιμάσει κατάλληλα το εκπαιδευτικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό, για να ασχοληθεί με ένα καινούριο κλάδο της οικονομίας. Οι ειδικότητες έχουν προταθεί κεντρικά από το Υπουργείο μετά από προτάσεις που έγιναν από την τοπική κοινωνία. Οι ειδικότητες που έχουμε είναι οι καινούργιες, είναι προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, είναι ειδικός δασικής προστασίας, ειδικός φοροτεχνικού γραφείου και τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής και μια ειδικότητα για βρεφονιπιακούς σταθμούς προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκτασης. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικότητες οι οποίες προτείνουμε όχι μόνο έχουν ανταπόκριση αλλά και ζήτηση και από την αγορά. Και θα σας πω ένα παράδειγμα σχετικά με την ειδικότητα του ειδικού δασικής προστασίας. Όλα σχεδόν τα παιδιά τα οποία είχαν αποφυτίσει τα προηγούμενα εξάμηνα έχουν απορροφηθεί από την αγορά εργασίας. Έχουν δηλαδή δουλέψει σε δασαρχεία, στην πυροσβεστική, στην πρώην νομαρχία, στους δήμους, ως έκτακτο προσωπικό στην πυροπροστασία, στην πυρόσβεση, αλλά και ως προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται όλο το φοιτικό κεφάλαιο.